Η Εκκλησία μας εορτάζει σήμερα τη μνήμη δύο συμπαθεστάτων Αγίων Μορφών, του Αγίου Σημεών του Θεοδόχου και της προφήτηδος Άννης. Τους γιορτάζει σήμερα σε ένα είδος συνάξεως μετά από την εορτή της Υπαπαντής που γιορτάσαμε χθες, διότι και οι δύο αυτοί Άγιοι, και ο Άγιος Σημεών και η προφήτης Άννα, έχουν σημασία, πήραν μέρος σε αυτήν την εορτή της υποδοχής της Υπαπαντής του Κυρίου μας κατά τον στραντισμό. Και έχουμε την μεγάλη ευλογία να έχουμε πληροφορίες για αυτούς τους δύο μεγάλους Αγίους μέσα από το ίδιο το Ιερό Ευαγγέλιο και όχι από κάποιον άλλον ο οποίος έγραψε τον βίο τους. Και επομένως, αφού το ίδιο το Άγιο Ευαγγέλιο μας παρουσιάζει την ζωή και ορισμένα χαρακτηριστικά της ζωής τους, καλό είναι σήμερα που τους γιορτάζουμε, στηριζόμενοι στο Ευαγγέλιο αυτό το οποίο ακούσαμε χθες κατά την εορτή της Υπαπαντής, να κάνουμε και εμείς μία αναφορά στα πρόσωπά τους και στην αγιότητά τους. Αφού λοιπόν ο Ευαγγελιστής Λουκάς μας λέει ότι όταν συμπληρώθηκαν οι 40 ημέρες έφερον η Παναγία και ο Μνήστορ Ιωσήφ τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν στα Ιεροσόλυμα για να τον εμφανίσουν στον Θεό, παραστήσε το Κυρίο, και για να δώσουν την νομισμένη θυσία και του δούνε θυσία, αρχίζει η αφήγηση του Ευαγγελίου να μας παρουσιάζει τον Άγιο και Δίκαιο Σημεών. Και μας λέει τα εξής το Άγιο Ευαγγέλιο, ο Ευαγγελιστής Λουκάς: «Και ειδού ειν άνθρωπος εν Ιεροσολύμης, ο όνομα Σημεών». Να παρατηρήσουμε ότι το Ευαγγέλιο εδώ δεν μας λέει ότι εκεί ήταν στα Ιεροσόλυμα ένας ιερεύς, ένας λεβίτης, ένας αρχιερεύς, ένας εκ των γραμματέων ή εκ των φαρισαίων, ένας από αυτούς που αποτελούσαν το τότε ιερατείο των Ιεροσολύμων, αλλά μας λέει ότι ήταν ένας άνθρωπος απλός. «Και ειδού ειν άνθρωπος εν Ιεροσολύμης, ο όνομα Σημεών». Ήταν ένας άνθρωπος. Οι ερμηνευτές μάλιστα σχεδόν όλοι αποκλείουν ότι αυτός ο άνθρωπος, ο Σημεών, ο πρεσβύτης, είχε κάποια ιερατική ιδιότητα. Ήταν απλός άνθρωπος. Λέει παραδείγματος χάρη ένας ερμηνευτής, «Ουκ ειν δε ιερεύς ο Σημεών». Δεν ήταν ιερεύς ο Σημεών. Η Γαράν εδήλωσε και τούτο πάντως το Ευαγγέλιο. Γιατί διαφορετικά θα μας το είχε πει το Ευαγγέλιο. «Είναι άνθρωπος εν Ιεροσολύμης Σημεών». Λέει «Είναι άνθρωπος Σημεών». Θα μας παρουσίαζε το αξίωμα του ανδρός αυτού. Θα κάνω κάποια σχόλια στη συνέχεια με βάση αυτό. Και στη συνέχεια λέει ο Ευαγγελιστής, και αυτός ο άνθρωπος ο απλός που δεν ήταν ιερεύς, και ο άνθρωπος ούτως δίκαιος και ευλαβής. Και ο άνθρωπος αυτός ο απλός ήταν δίκαιος και ευλαβής. Να, δύο μεγάλες αρετές τις οποίες είχε αυτός ο απλός άνθρωπος ο Σημεών στα Ιεροσόλυμα. Και όπως ερμηνεύουν όλοι οι Άγιοι ερμηνευτές και όπως καταλαβαίνουμε και εμείς, τα δύο αυτά επίθετα, δίκαιος και ευλαβής, έχουν την εξής έννοια. Το μεν δίκαιος σημαίνει ότι ήταν σωστός στις σχέσεις του απέναντι των ανθρώπων, ήταν δίκαιος απέναντι των ανθρώπων, δεν έκανε αδικίες απέναντι των ανθρώπων, αγαπούσε τους ανθρώπους, φρόντιζε, σεβόταν τους άλλους ανθρώπους, αυτό σημαίνει δίκαιος, δεν τους αγαπούσε. Και το δεύτερο επίθετο, το ευλαβής, σημαίνει πως ήταν εντάξει απέναντι του Θεού, ενώπιον του Θεού, ευλαβής, ευσεβής, θεοσεβής. Είναι ακριβώς αυτές οι δύο μεγάλες εντολές και οι δύο μεγάλες αγάπες τις οποίες μας παρουσίασε σήμερα και ο Ευαγγελιστής Ματθαίος ως απάντηση στο ερώτημα του νομικού προς τον Χριστό, ποια εντολή μεγάλη εν τον νόμο. Και ο Χριστός απάντησε, δύο είναι οι μεγάλες εντολές: αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της ψυχής σου, ευλαβείς, είμαστε ευσεβείς, θεοσεβείς, και τον πλησίον σου ως σε Αυτόν δίκαιος. Αν κάποιος είναι μόνον ευλαβής, μόνον θεοσεβής και δεν είναι δίκαιος,
δεν σώζεται. Ή αν κάποιος είναι μόνο δίκαιος, είναι σωστός απέναντι στις σχέσεις του στους άλλους ανθρώπους, αλλά δεν είναι και ευλαβής, δεν έχει ευσέβεια, δεν είναι θεοσεβής. Γι' αυτό μερικές φορές συναντούμε κάτω στον κόσμο ανθρώπους οι οποίοι είναι καλοί, δεν αδικούν, είναι έντιμοι κτλ. Δεν έχουν καμία σχέση όμως με το Θεό. Δεν πρόκειται να σωθούν αυτοί. Πρέπει κανένας να είναι και δίκαιος και ευλαβής. Να είναι σωστός και απέναντι των ανθρώπων, να είναι σωστός και απέναντι του Θεού. Ο Σιμεών λοιπόν ήταν δίκαιος και ευλαβής. Και εκτός από αυτά είχε και άλλα χαρίσματα. Προσδεχόμενος παράκλησιν του Ισραήλ. Περίμενε ότι ο Θεός κάποια στιγμή θα έστελνε παρηγοριά, παραμυθία στον λαό του Ισραήλ. Γνωρίζουμε όλοι μας τι υπέστη ο Ιουδαϊκός λαός, τι κατακτητάς είχε. Πέρσας, Ασσυρίους, Έλληνας, Ρωμαίους. Αλλά γνωρίζουμε επίσης και σε πόσο βάθος αμαρτιών και παρεκκλήσεως από το Θεό είχε πέσει, σε τι βάθος αμαρτίας είχε πέσει. Γι' αυτό αυτή η παράκληση εδώ, προσδεχόμενος παράκληση του Ισραήλ, περιλαμβάνει και τα δύο. Ότι περίμενε αυτός ο ευλαβής άνθρωπος, ο Σιμεών, παραμυθία, παρηγοριά από τον Θεό, και ως προς το θέμα της απελευθερώσεως του Ισραήλ από τους κατακτητάς, από τους Ρωμαίους, αλλά συγχρόνως προς την έξοδό τους από το μεγάλο βάραθρο της ηθικής και πνευματικής καταπτώσεως που είχαν πέσει οι Ευρωπαίοι, το οποίο βάραθρο άλλωστε απεδείχθη από την στάση που κράτησαν απέναντι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Προσδεχόμενος λοιπόν παράκληση του Ισραήλ, και το σπουδαιότερο, και πνεύμα είναι Άγιον επ' αυτών. Και πνεύμα Άγιον είναι επ' αυτών. Και πάνω σε αυτόν τον ευλαβή και δίκαιο άνθρωπο υπήρχε Άγιο Πνεύμα, είχε την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και είναι αυτό και χρηματισμένον υπό του Πνεύματος, και είχε, του είχε αποκαλυφθεί από το Άγιο Πνεύμα, μη ειδήν θάνατον πριν η είδη των Χριστών Κυρίου. Του είχε αποκαλύψει το Άγιο Πνεύμα ότι δεν επρόκειτο να πεθάνει πριν να δει τον Μεσσία, πριν να δει τον Χριστόν του Κυρίου. Να μείνω εδώ για να κάνω συνέχεια μερικές άλλες παρατηρήσεις και σχόλια. Να συμπληρώσω αυτά που στην αρχή είπα για το ότι αυτός ο πρεσβύτης Σιμεών, ο Άγιος και δίκαιος Σιμεών, δεν ήταν ιερεύς, δεν ήταν λεβίτης, δεν ήταν γραμματεύς, δεν ήταν φαρισαίος, δεν είχε καμία σχέση με το ιερατείο, με την ιεροσύνη, με την ιεραρχία εκείνης της εποχής. Και όπως θα δούμε στη συνέχεια, σε αυτόν υπήρχε πνεύμα Άγιον. Και αυτόν εξίωσε. Υπήρχαν του κόσμου οι αρχιερείς, του κόσμου οι ιερείς, του κόσμου οι λεβίτες. Αυτόν όμως αξίωσε ο Θεός να δεχθεί. Και αυτόν ειδοποίησε ο Θεός να πάγει στον ναό και να υποδεχθεί τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν. Αυτό σημαίνει πως θα πρέπει όλοι εμείς οι εκκλησιαστικοί αξιωματούχοι, ιδιαίτερα οι υψηλούς βαθμούς έχοντες, οι πατριάρχες, οι αρχιεπίσκοποι, οι επίσκοποι και εμείς οι κατώτεροι, οι ιερείς και οι διάκονοι, να μην έχουμε πολύ μεγάλη εκτίμηση για το αξίωμά μας. Το αξίωμα δεν είναι δικό μας. Το αξίωμά μας το έδωσε ο Θεός, είναι του Θεού το αξίωμα. Και του Πατριάρχου και του Αρχιεπισκόπου και του Επισκόπου δεν είναι εξάρτημα της δικής μας της αξίας. Η δική μας η αξία είναι η αρετή. Τότε μόνον έχει αξία ο άνθρωπος όταν έχει ο ίδιος αρετή, άσχετα με το αξίωμα το οποίο έχει, ακόμη και αν το αξίωμα αυτό είναι εκκλησιαστικό. Ακόμη και αν είναι πατριάρχης, αν είναι αρχιεπίσκοπος, επίσκοπος, ιερεύς και οτιδήποτε. Ένας απλός άνθρωπος, άνθρωπος εν Ιεροσολύμης, ο όνομα Σιμεών. Και αξιώθηκε αυτός ο άνθρωπος, όπως θα δούμε στη συνέχεια, να υποδεχθεί μέσα στην αγκαλιά του τον Μεσσία, τον Θεό, τον Θεάνθρωπο Χριστό, και συγχρόνως να γίνει ο πρώτος ο οποίος παρουσίασε και κήρυξε ότι αυτός είναι ο Μεσσίας πριν από τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Δεν είναι βέβαια το ίδιο, διότι ο μεν Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος τον εκήρυξε και τον εμαρτύρησε δημοσίως σε όλο τον κόσμο. Ο Άγιος Σιμεών, όπως θα δούμε, τον εκήρυξε εκεί προσωπικά στην μικρή Ομίγυρη. Αξιώθηκε να αναγνωρίσει και να καταλάβει ότι αυτός είναι ο Μεσσίας και αυτόν δέχθηκε μέσα στην αγκαλιά του. Ο Άγιος Νικόδημος, ο Άγιος Νεκτάριος, ο γνωστός Άγιος σε όλους μας, αναφερόμενος μερικές φορές τα αξιώματα για τα οποία καυχόνται πολλοί, και τα εκκλησιαστικά αξιώματα αρχιερείς, και εξαιτίας αυτών των αξιωμάτων μερικές φορές καταπιέζουν, δεν αφήνουν να ακουστεί καμία άλλη φωνή από τους κατωτέρους κληρικούς ή από τους λαϊκούς ακόμη,
μας λέει τα εξής σχετικά με το αξίωμα το οποίο δεν είχε ο πρεσβύτης Σημεών στα Ιεροσόλυμα, απλός άνθρωπος ήταν. Λέει λοιπόν ο Άγιος Νεκτάριος, το αξίωμα περιποιεί τιμήν το έχοντι, το αξίωμα σου δίνει κάποια τιμή σε αυτόν που το έχει, αλλού διακρίνει τον αδελφόν του Κυρίου αυτόν. Δεν δημιουργεί διάκριση, όποιο αξίωμα και να έχει κανένας, δεν διακρίνεσαι σε σχέση με το Θεό, πως το Θεό σε εκτιμά. Μεταξύ των αδελφών του Κυρίου διακρίνονται ασχέτως προς τα αξιώματα οι μιμητέ του Χριστού, διότι ούτε φέρουσι το αρχέτυπον της εικόνος και την χάρη του Αγίου Πνεύματος, και Πνεύμα Άγιον είναι από αυτό, αυτοί οι οποίοι μιμούνται τον Χριστό, την αγκαλοπίζουσαν και εξυψούσαν αυτούς εις περιοπή δόξης και τιμής. Μόνη αυτή η τιμή φέρει διάκριση και ανισότητα μεταξύ των ισοτήμων της χάριτος. Όποιος είναι ενάρετος, όποιος έχει μεγαλύτερη αρετή, αυτός διακρίνεται και αυτός περισσότερο πρέπει να τιμάται. Ο τελειωθής εν τη αρετή υπερέχει του μη ποτελειωθέντος. Αυτός ο οποίος έχει προχωρήσει στην αρετή υπερέχει σε σχέση με κάποιον άλλον ο οποίος δεν προχώρησε στην αρετή. Ο δε αμελής και ακιδής, αυτός όμως ο οποίος είναι αμελής και δεν φροντίζει για την αρετή, προσέξτε, ένας Άγιος, καν αρχιερεύς την χάνιον, ακόμη και αν είναι αρχιερεύς και αν είναι πατριάρχης και αν είναι αρχιεπίσκοπος, υπολείπεται κατά παρασάγκας του επιμελούς και εγρηγορότος, καν ούτως ελάχιστός της και ταπεινός την χάνει μοναχός. Ακόμη και αν είναι μοναχός, αν είναι και ένας λαϊκός και είναι ενάρετος και άγιος, μπορεί ανάμεσά σας, ανάμεσα στο πλήθος των μοναχών, να υπάρχει κάποιος ενάρετος, κάποιος άγιος, ο οποίος αξίζει να τιμάται πολύ περισσότερο από ό,τι αξίζουν όλοι οι πατριάρχοι και όλοι οι αρχιεπίσκοποι και όλοι οι επίσκοποι. Γι' αυτό δεν πρέπει αυτοί να έχουν αυτό το θράσος της εξουσίας και να υποτιμούν και να νομίζουν ότι αυτοί είναι αυτοί οι οποίοι κατευθύνονται από το Άγιο Πνεύμα και να ρυθμίζουν μερικές φορές τα της Εκκλησίας χωρίς τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και τελειώνει ο Άγιος Νεκτάριος. Το αξίωμα άρα δεν ανυψεί τον κάτοχον. Το αξίωμα δεν ανυψώνει αυτόν ο οποίος το έχει. Η αρετή εστίν η μόνη υψοποιός δύναμης. Μόνο η αρετή είναι εκείνη που υψώνει, ήτης και τον αραβόνα δίδωση τελείας δόξης. Γι' αυτό λοιπόν και ο Άγιος Σημεών ο Θεοδόχος, ένας απλός άνθρωπος στα Ιεροσόλυμα, δέχθηκε αυτήν την μεγάλη τιμή κανένας από το ιερατείο της εποχής εκείνης, ούτε ο Άννας, ούτε ο Καϊάφας, ούτε οι Γραμματείς, ούτε οι Φαρισαίοι, ούτε Λεβίτε, ένας απλός άνθρωπος διαλέχθηκε από το Θεό γιατί ήταν δίκαιος και ευλαβής και είχε Άγιο Πνεύμα για να δεχθεί μέσα στην αγκαλιά του, να υποδεχθεί τον Χριστό μέσα στον ναό. Και συνεχίζει η Ευαγγελική περικοπή. Και ήλθεν εν το πνεύματι εις το ιερόν. Τι σημαίνει αυτό και ήλθεν εν το πνεύματι εις το ιερόν. Ήλθε ο Σημεών εν το πνεύματι εις το ιερόν. Παρακινήθηκε από το Άγιο Πνεύμα που είχε και ήλθε εις το ιερόν. Και επειδή είμαι δάσκαλος, ας κάνω εδώ και μία φιλολογική παρέμβαση, να ξέρουν και οι ψάλτες μας που ψάλουν και όλοι μας που τα ακούμε και να καταλαβαίνουμε. Ακούσαμε χθες φορές, τρεις φορές το εξαποστηλάριο, εν πνεύματι το ιερό κόμμα, παραστάσω πρεσβύτης, κόμμα, αγκάλες υπεδέξατο τον του νόμου δεσπότην. Αν ήμουν φιλόλογος καθηγητής και υπαγόρευα το κείμενο αυτό σε μαθητάς ή σε φοιτητάς και τους έλεγα «εν πνεύματι το ιερό παραστάσω πρεσβύτης, αγκάλες υπεδέξατο το του νόμου δεσπότην», δεν ξέρω αν θα το ερμήνευαν όλοι σωστά. «Εν πνεύματι το ιερό παραστάσω πρεσβύτης». Τι σημαίνει «εν πνεύματι το ιερό παραστάσω πρεσβύτης»? Υπάρχει ένα υπερβατό σχήμα εδώ, το οποίο πώς διευκρινίζεται, πώς τοποθετείται. Παραστάς ο πρεσβύτης το ιερό, παραστάς ο πρεσβύτης το ιερό εν πνεύματι, δηλαδή παρουσιάστηκε ο πρεσβύτης Σημεών στο ιερό εν πνεύματι, όπως λέει το Ευαγγέλιο, και ήρθεν εν το πνεύματι εις το ιερόν. Όχι με το ιερό πνεύμα, εν πνεύματι το ιερό, αλλά παραστάς το ιερό εν πνεύματι, παρακινηθείς από το πνεύμα, ήρθε ο πρεσβύτης στο ιερό. Εκεί λοιπόν, αφού παρακινήθηκε από το Άγιο Πνεύμα και ήρθε στο ιερό και αφού έγιναν όλα τα συνηθισμένα, τον δέχθηκε τον Χριστό στις αγκάλες του και τον ευλόγησε και τον είπε. Η μνογραφία μας
εδώ σχετικά με αυτήν την φράση εδώ, ότι εδέξα το αυτόν εις τα σαγκάλας αυτού και ευλόγησε τον Θεόν και είπε, μας έχει πάρα πολύ ωραίες σκέψεις. Θα τις οφήσω όμως, διότι θέλω να πω σπουδαιότερα πράγματα. Διότι στη συνέχεια το Ιερό Ευαγγέλιο μας λέει αυτήν την οδή που είπε ο Άγιος Σιμεών που εορτάζει σήμερα. Τι είπε λοιπόν ο Άγιος Σιμεών? Μας είπε αυτήν την οδή, την οποία η Εκκλησία μας από τον 5ο αιώνα την έχει εισαγάγει μέσα στις ακολουθίες της, στην ακολουθία του Εσπερινού, αλλά και σε άλλες ακολουθίες, στην ακολουθία του εκκλησιασμού όταν σαραντίζουν τα παιδιά, στην ακολουθία μετά από τη Θεία Μετάληψη. Ποια οδή είπε? «Νιν απολύεις των δούλων σου, Δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη. Ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριόν σου, ο ητήμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ». Ας δούμε λίγο το νόημα αυτής της οδής, γιατί την ακούμε πολύ συχνά, να ξέρουμε το νόημά της. Τι σημαίνει αυτό το «Νιν απολύεις των δούλων σου, Δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη»? Ίσως το πρώτο το καταλαβαίνουμε. Νιν απολύεις των δούλων σου, Δέσποτα. Το νιν απολύεις των δούλων σου, Δέσποτα, σημαίνει: εγώ, Θεέ μου, τώρα αυτό το οποίο περίμενα πριν να πεθάνω, να δω τον Μεσσία, να δω τον Χριστό, πραγματοποιήθηκε. Τώρα νιν απολύεις των δούλων σου, Δέσποτα. Τώρα, Θεέ μου, ας πεθάνω. Ελευθέρωσέ με, απολύεις, ελευθέρωσέ με από το δεσμό του σώματος. Έτσι ερμηνεύεται. Απόλυσόν με τον δεσμό του σώματος. Και αυτή την ερμηνεία την δίνει το εξαποστηλάριο το ίδιο. Τι ωραία, αν τα παρακολουθεί κανείς. «Εν πνεύματι το ιερό παραστάσω πρεσβήτης, αγκάλες υπεδέξαρον τον του νόμου δεσπότην, κραυγάζουν. Νιν του δεσμού με τη σαρκός απόλυσον». Νιν του δεσμού με τη σαρκός απόλυσον. Νιν απολύεις τον δούλο σου, απόλυσε με, ελευθέρωσε με, Δέσποτα, από το δεσμό του σώματος, δηλαδή να πεθάνω. Δεν θέλω πλέον τίποτε άλλο, αφού τον Μεσσία τον είδα, ας πεθάνω. Κατά το ρήμα σου εν ειρήνη. Τι σημαίνει αυτό κατά το ρήμα σου? Ποιο ρήμα σου? Ενωρίτερα το Ευαγγέλιο μας είπε ότι είναι αυτό και χρηματισμένον υπό του πνεύματος, μη ειδήν θάνατον πριν ή ήδη των Χριστών Κυρίου. Του είχε πει ο Θεός ότι δεν πρόκειται να πεθάνεις αν δεν δεις. Αυτό είναι το ρήμα σου. Νιν απολύεις, όπως μου υποσχέθηκες, κατά το ρήμα σου, Θεέ μου, νιν απολύεις, εν ειρήνη. Τώρα πλέον δεν έχω αγωνία, δεν έχω καμία άλλη αγωνία. Αφού αξιώθηκα να δω τον Χριστό, τον οποίο πήρα μάλιστα στις αγκάλες μου, τώρα είμαι ειρηνικός. Όπως λοιπόν μου υποσχέθηκες, έτσι και έγινε. Νιν απολύεις των δούλων σου, Δέσποτα, κατά το ρήμα σου, όπως μου υποσχέθηκες, εν ειρήνη. Ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριόν σου, το δικαιολογεί. Γιατί είδαν η οφθαλμή μου τον σωτήρα, το σωτήριόν σου, τον σωτήρα, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ. Τον οποίον σωτήρα, την οποία σωτηρία, την ετοίμασες ενώπιον όλων των λαών, όλοι οι λαοί θα σωθούν, όχι μόνο οι Εβραίοι. Βλέπετε εδώ ένας Ιουδαίος δεν έχει αυτήν την αποκλειστική νοοτροπία των Εβραίων, ότι αυτή είναι μόνο ο εκλεκτός λαός του Θεού, γιατί είχε Άγιο Πνεύμα. Και λέει, ο ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών. Φως, αυτός ο σωτήρας είναι φως εις αποκάλυψην εθνών, για να το δουν το φως αυτό όλα τα έθνη, αλλά και να δοξαστεί και δόξαν λαού σου Ισραήλ, και να δοξαστεί και ο λαός σου από τον οποίο κατάγεται αυτός ο Μεσσίας. Και συνεχίζει το κείμενο. Και είναι Ιωσήφ και η μήτηρα αυτού θαυμάζοντες επί της λαλουμένης περί αυτού. Και ο Ιωσήφ και η μητέρα του θαύμασαν και αυτά τα οποία άκουσαν από τον πρεσβήτη Σιμεών. Ένα βρέφος στην αγκαλιά του νεογέννητο, δεν είχαν καταλάβει ακόμη τελείως, ακόμη και η Παναγία περί τίνο σε πρόκειτο. Και είναι θαυμάζοντες επί της λαλουμένης περί αυτού. Και ευλόγησαν αυτούς Σιμεών και είπε προς Μαριάμ την μητέρα αυτού: «Ιδού ούτως κείται εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών εν το Ισραήλ και εις ημίων αντιλεγόμενων». Προφήτησε ο Σιμεών, είχε Άγιο Πνεύμα. Προφήτευσε ότι ο Χριστός επρόκειτο να είναι εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών. Πολλοί οι οποίοι θα τον πιστεύσουν θα αναστηθούν, θα σηκωθούν. Όσοι δεν τον πιστεύσουν θα πέσουν εις πτώσιν και ανάστασιν και εις ημίων αντιλεγόμενων. Και θα είναι σημείο αντιλεγόμενο. Γνωρίζουμε πως αντιμετωπίστηκε ο Χριστός, ήταν όντως ένα σημείο αντιλεγόμενο. Και προφητεύει ακόμη εδώ ο προφήτης Σιμεών, ο Θεοδόχος Σιμεών, ακόμη και για την Παναγία μας: «Και σου δε αυτή την ψυχήν διελεύσετε ρομφαία, και τη δική σου την καρδιά θα την περάσει μαχαίρι.
Όταν θα δεις τον Υιό σου, αυτό το βρέφος που τώρα έχεις στην αγκαλιά σου, να είναι πάνω στο σταυρό από τους εχθρούς του, και σου δε την ψυχήν αυτής διελεύσεται ρομφαία. Και το δεύτερο πρόσωπο το συμπαθές, και τελειώνουμε με αυτό, εκτός από τον πρεσβύτη Ιωσήφ, έναν απλό άνθρωπο, ήταν και μία γυναίκα. Και ειν Άννα προφήτης. Υπήρχε και μία γυναίκα προφήτης, θυγάτηρ Φανουήλ εκ φυλής Ασσύρ. Και πώς ήταν αυτή η προφήτηδα η Άννα, τι μας λέει το Ευαγγέλιο, τι χαρακτηριστικά, τι επένους, τι αρετές της προσδίδει? Αυτή προδεδικία εν ημέρες πολλές. Ήταν πολύ ηλικιωμένη. Είχε πολλά χρόνια στην πλάτη της η προφήτης η Άννα. Αυτή προδεδικία εν ημέρες πολλές. Ζήσασα έτη μεταανδρός 7 από της παρθενίας αυτής. Παντρεύθηκε σε νεαρή ηλικία όπως τότε η προφήτηδα η Άννη. Έζησε με τον άνδρα της μόνο 7 χρόνια και μετά από τα 7 χρόνια εχείρευσε. Χείρα η προφήτης Άννα. Ζήσασα έτη 7 μεταανδρός από της παρθενίας αυτής. 7 χρόνια έζησε μόνο και μετά χείρα. Και αυτή χείρα ως ετών 84. Αν παντρεύτηκε 15-16 ετών και έκανε 7 χρόνια με τον άνδρα της, 22 ετών μέχρι τα 84, 62 χρόνια χείρα η προφήτηδα. Και τι έκανε τα 64 χρόνια της χειρίας αυτής? Προσπαθούσε να βρει άλλον άνδρα για να παντρευτεί, ή ζούσε κοσμικά μέσα στον κόσμο όπως κάνουν σήμερα οι χείρες και σε προηγούμενες άλλες εποχές? Τι έκανε η προφήτηδα Άννη? Για εγώ την αξίωσε ο Θεός να είναι προφήτηδα? Τι έκανε? Ή ουκ αφίστατο από του ιερού, η οποία δεν έφευγε από τον ναό. Τι ωραία περιγραφή από το ίδιο το Ευαγγέλιο. Να επαινεί το Ευαγγέλιο μία γυναίκα η οποία δεν έφευγε από το ιερό, μέσα στο ναό διαρκώς. Ή ουκ αφίστατο από του ιερού, νηστείες και δεήσεση λατρεύουσα νύκτα και ημέραν. Με νηστείες και με προσευχές λάτρευε τον Θεό στο ιερό του Σολομώντος νύκτα και ημέρα. Διαρκώς εκεί παρούσα η προφήτηδα Άννα. Και αυτή τη ώρα επιστάσα, και έφτασε και αυτήν την ώρα, προφανώς και αυτή ειδοποιηθής από το Άγιο Πνεύμα, ανθομολογήτο το Κυρίο. Και αυτή δοξολογούσε, ευχαριστούσε τον Θεό και ελάλη περί αυτού και έλεγε για το βρέφος ότι αυτός είναι ο Θεός, αυτός είναι ο Μεσσίας, πάση της προσδεχομένης λύτρωσης στην Ιερουσαλήμ. Δεν θέλω, αγαπητοί μου, να σας κουράσω περισσότερο. Θέλω να πω, αναφερόμενος και στις δύο αυτές Άγιες Μορφές τις οποίες γιορτάζει σήμερα η Εκκλησία μας, τον Άγιο Σημεών, τον Θεοδόχο, Θεοδόχος γιατί δέχθηκε στην αγκαλιά του τον ίδιο τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν, και την προφήτηδα Άννα, αυτό το οποίο θέλω να πω, ότι και οι δύο δεν είχαν προσκόλληση προς τα θέλγητρα του κόσμου, προς τις χαρές του κόσμου. Ένιωθαν πως ο κόσμος είναι πολύ φτωχός και πως ο πλούτος και η χαρά και η ειρήνη και η ευλογία δεν βρίσκεται στις χαρές του κόσμου, στα γλέντια, στις διασκεδάσεις κτλ, ούτε σε προσδοκίες και σε ελπίδες κοσμικές. Τι περίμενε όλη του τη ζωή ο Σημεών? Να δει τον Κύριο. Και εμείς έχουμε τον Κύριο μέσα στα μυστήρια. Και θα πρέπει και μόνο αυτό το γεγονός, αυτό το οποίο περίμενε ο Σημεών σε όλη του τη ζωή και είπε «Νίν απολύεις, τώρα ας πεθάνω, ότι είδε ο νεοφθαλμί μου», εμείς το ζούμε μέσα στην Εκκλησία. Και εκείνος είπε «Τώρα που τον είδα, ας πεθάνω». Εμείς ζούμε τον Κύριο με τα μυστήρια, με τη χάρη μέσα στην Εκκλησία. Μερικές φορές όμως μας παρασύρουν τα θέλγητρα και οι χαρές του κόσμου. Εκείνος έλεγε «Ας πεθάνω». Λέμε κι εμείς, αφού είμαι κοντά στην Εκκλησία, κάθε μέρα ας πεθάνω Θεέ μου, σε ευχαριστώ Θεό μου διότι με αξίωσες να μεταλαμβάνω το σώμα και το αίμα του Κυρίου, του βρέφους το οποίο υποδέχθηκε ο Σημεών. Και η Άννα η προφήτης ή ουκ αφίστατο του ιερού, διαρκώς μέσα στον ναό, νηστείες και προσευχές λατρεύουσα το Θεό νύχτα και ημέρα. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν κι εμείς να τηρήσουμε, έστω κι αν μέχρι τώρα κάναμε μερικές παρεκκλήσεις, ας προσπαθήσουμε να τηρήσουμε αυτά τα οποία άλλωστε ευχόμαστε και εύχεται και ο ιερεύς κάθε φορά μέσα στην Εκκλησία στις δεήσεις. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά και καλήν απολογίαν. Ας είναι τα τέλη της ζωής μας ειρηνικά, όπως εν ειρήνη των δούλων σου, εν ειρήνη, ειρηνικά ήταν τα τέλη
και του Θεοδόκου Σιμεών και της προφήτηδος Άννης. Αμήν.